και ενοίγει ο ναός του Θεού, ο εν το ουρανό, και όφθη κυβωτός της Διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού, και γέροντο αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Όταν τελείωσε η προσευχή, η ευχαριστία και η δοξολογία των 24 πρεσβυτέρων, ανοίχθηκε, λέει, ο ναός του Θεού στον ουρανό. Προσέξατε αυτό, όλα αυτά είναι στον ουρανό. Είναι ένα όραμα στον ουρανό. Και παρουσιάστηκε η κυβωτός της Διαθήκης του Κυρίου μέσα στο ναό. Και όταν παρουσιάστηκε η κυβωτός, έγιναν αστραπές, φωνές, βροντές, σεισμός, χαλάζει. Όπου και τελειώνει το κεφάλαιο με αυτόν τον στίχο, των 19 στίχων, το 11ο κεφάλαιο. Στο χωρίο αυτό, αγαπητοί μου, έχουμε μια προβολή της κυβωτού της Διαθήκης στον ουρανό. Κατά πρώτον, όπως το είδατε, οπτασιακών. Είναι, θα λέγαμε, το συμπλήρωμα ή ο εποπτικός διάλογος της προσευχής και της δοξολογίας των 24 πρεσβυτέρων. Όμως η προβολή της κυβωτού της Διαθήκης έχει μια ιστορία. Είναι γνωστό ότι η κυβωτός της Διαθήκης εφυλάσσεται εις τα Άγια των Αγίων, εις τον οικοδομηθέντα ναών του Σολομώντος. Η κυβωτός αυτή, ένα κυβώτιο μικρό ήταν, λιγότερο από ένα μέτρο το πλάτος του, ένα παραλληλόγραμμο, όχι ακριβώς τετράγωνο, από ξύλο ακακίας με επένδυση χρυσού μέσα και έξω, και εκεί εφυλάσσονται οι πλάκες του νόμου που είχε πάρει ο Μωυσής από το Σινά. Η κατασκευή αυτής της κυβωτού έγινε στην έρημο, στην έρημο του Σινά. Κατόπιν έγινε η σκηνή του μαρτυρίου, διότι μαρτύριο λέγεται η κυβωτός, επειδή έδινε την μαρτυρία του νόμου του Θεού. Η σκηνή ήταν ένα αντίσκηνο, μία σκηνή από ύφασμα, και εσκέπαζε την κυβωτό της Διαθήκης. Μέσα στη σκηνή αυτή, το αντίσκηνο αυτό, ήταν και το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Έξω από τη σκηνή, στην αυλή, ήταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων. Αυτά κατόπιν μετεφέρθησαν στα Ιεροσόλυμα, όταν κατεκτήθησαν τα Ιεροσόλυμα, και εκτίστηκε ο ναός του Σολομώντος, και εν συνεχεία ετοποθετήθησαν αυτά μέσα εις τα Άγια των Αγίων. Όταν οι Βαβυλώνοι το 586 κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, ένα μήνα αργότερα κατεστρέφεται και ο ναός, και είχε διαρπαχθεί όλος ο πλούτος του, όλα τα σκεύη του ναού, χαλκά, αργυρά και χρυσά. Αυτά μετεφέρθησαν στην Βαβυλώνη. Αργότερα, όταν κατάλαβαν την Βαβυλώνα οι Μηδοπέρσε, βρίσκομαι τα σκεύη του ναού σε μια βέβαιη χρήση. Είναι το τελευταίο βράδυ της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας, όταν ο βασιλεύς Βαλτάσαρ διατάσσει σε ένα τραπέζι, όπως μας τα περιγράφει ο Δανίλης στο βιβλίο του, σε ένα άσωτο τραπέζι, να φέρουν τα σκεύη του ναού του Σολομώντος για να πιει αυτός και οι παλακές του από τα σκεύη αυτά κρασί. Και τιμωρείται με κύριο το χέρι το κομμένο που γράφει επάνω στον τοίχο, ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. Και εκείνο το βράδυ καταστρέφεται η Βαβυλώνα, φωνεύεται ο Βαλτάσαρ και έρχονται μέσα στην Βαβυλώνα οι Μηδοπέρσε. Όταν αργότερα οι Ιουδαίοι θα δώσουν άδεια, ο βασιλιάς των Περσών θα δώσει άδεια στους Ιουδαίους να επιστρέψουν στα Ιεροσόλυμα και να κτίσουν τον ναό, ο οποίος εκτίστηκε από τον Ζωροβάβελ,
τους έδωσε και τα στέβη του ναού πίσω. Αλλά δεν αναφέρεται πουθενά να υπάρχει οικιβωτός. Μάλιστα αρρητός βεβαιώνουν οι ραβίνοι ότι όταν ήρθαν τα στέβη πίσω και ξανακτήθηκε ο ναός μετά την εκμαλωσία, ότι δεν υπήρχε στο δεύτερο ναό οικιβωτός της Διαθήκης. Ομοίως ο Ιώσυφος στην εβραϊκή του αρχαιολογία μας αναφέρει ότι όταν οι Εβραίοι, όταν οι Ρωμαίοι υπό τον Τίτον κατέκτησαν τα Ιεροσόλυμα, δηλαδή κατέκτησαν, επειδή επανεστάτησαν οι Εβραίοι, ανακατέλαβαν την πόλη και την άλωσαν και κατέστρεψαν το ναό, ότι από τα στέλη που πήραν οι Ρωμαίοι από το ναό δεν υπήρχε οικιβωτός της Διαθήκης. Συνεπώς, οικιβωτός της Διαθήκης δεν υπήρχε στον δεύτερο ναό, ούτε οι Βαβυλώνοι την πήραν, ούτε οι Ρωμαίοι την πήραν. Τι έγινε οικιβωτός της Διαθήκης? Την απάντηση τη βρίσκουμε στο δεύτερο βιβλίο των Μακαβαίων, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 8. Να μην σας διαβάσω την περικοπή, την έχω όλη μπροστά μου γραμμένη για να μην σας κουράσω. Σημειώνεται εκεί το εξής: ο Ιερεμίας, όταν έγινε η κατάκτηση της πόλεως από τους Βαβυλωνίους, ο Ιερεμίας ο προφήτης επήρε μερικούς ιερείς. Πριν καταστραφεί ο ναός, είχε τον γέρο μέσα στο μήνα αυτόν, από την κατάληψη της πόλεως έως την καταστροφή της του ναού, ένα μήνα είχε. Κάποια νύχτα επήρε την κυβωτό, επήρε το χρυσό θυσιαστήριον των θυμιαμάτων, το οποίο δεν ήταν βαρύ, και επήρε και την σκηνή η οποία ήταν ύφασμα, και πήγε εις το όρος Ναβάβου, εις τη γη Μωάβ, επέρασε δηλαδή τον Ιορδάνη ποταμό, εις το βουνό εκείνο στο οποίο ο Μωυσής είδε πανοραματικά τη γη της Ευαγγελίας. Εκεί απέθανε και εκεί εθάφτηκε. Εκεί βρήκε ένα σπήλαιο, το οποίο έμοιαζε σαν σπίτι. Έβαλε μέσα τα αντικείμενα, έφραξε την πόρτα με πέτρες και έφυγε. Εκείνοι οι οποίοι τον συνόδευσαν για τη μεταφορά των πραγμάτων ξαναπήγαν βάζοντας σημάδια να ειδούν τον τόπο και να τον θυμούνται. Όταν ξαναπήγαν όμως το όρος Ναβάμ, δεν μπόρεσαν πουδενή τρόπο να βρουν πού ήταν το σπήλαιο που είχαν βάλει μέσα τη σκηνή του μαρτυρίου και την κυβωτό της Διαθήκης και το χρυσό θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Και πηγαίνουν και λέγουν στον Ιερεμία ότι πήγαμε και δεν μπορέσαμε να τα βρούμε. Πού κρύφτηκαν, αφού εμείς τα κρύψαμε? Μεμψάμενος αυτής είπε, αφού τους έψεξε, δηλαδή τους μάλωσε ο Ιερεμίας, τους είπε ότι και άγνωστος ο τόπος έστε, έως αν συναγάγει ο Θεός επί συναγωγή του λαού και ήλαιος γεννείται, και τότε ο Κύριος αναδείξει ταύτα και οφθήσεται η δόξα του Κυρίου και η νεφέλη, ως και επί Μωυσή εδηλούτο, ως και ο Σολομών ηξίωσεν είναι ο τόπος καθαγιαστή μεγάλος. Δηλαδή, ο τόπος θα μείνει κρυμμένος έως ότου ο Θεός κάνει επί συναγωγή του λαού του, λυπηθεί το λαό του, και τότε θα αναδείξει την κυβωτό της Διαθήκης. Έχετε όμως τώρα το ερώτημα, πώς ερμηνεύονται αυτά τα λόγια τα προφητικά του Ιερεμίου? Δηλαδή, κάποια μέρα θα βρουν την κυβωτό? Την ιστορική κυβωτό θα τη βρουν κάποια μέρα? Οι Ιουδαίοι ερμηνευτές, αλλά και αρχαίοι χριστιανοί σχολιαστές, πιστεύουν ότι η προφητεία δεν θα εξεπληρούτο παρά μόνο κατά τις ημέρες του Μεσσίου. Άλλοι δέρμηνευτε τοποθετούν την πραγμάτωση της κυβωτού εις το τέλος του κόσμου. Στα έσχατα, αλλά αγαπητοί μου,
μάλλον δεν πρόκειται πια περί της ιστορικής κυβωτού, αυτού του ξυλίνου κυβωτίου, στο οποίο μέσα είναι οι πλάκες, απλούστατα. Διότι εφόσον ο Θεός επέτρεψε να καταστραφεί ο ναός, σημαίνει ότι δεν έχει πια θέση κυβωτός. Διότι η κυβωτός, είτε η Παναγία και οι πλάκες που ήταν χαραγμένος ο Λόγος του Θεού, ενυνθρώπισε, είναι ο Θεός Λόγος. Και ήρθε και εσκύδωσε εν ημίν ο Θεός Λόγος. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να βρούμε ξανά ή να αποκαλυφθεί αυτή η κυβωτός της Διαθήκης. Αλλά τι σημαίνει, όπως όλοι οι ερμηνευτές, τώρα οι νεότεροι, δηλαδή οι νεότεροι, οι χριστιανοί ερμηνευτές λέγουν το εξής. Η αποκάλυψη της κυβωτού είναι στον ουρανό, με τον τρόπο που αποκαλύπτεται εις τον Ιωάννη, αποτελεί ένα σύμβολο και, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας, φανερώνει τα ετοιμασμένα αγαθά της Αγίας άπερεν το Χριστό, ενώ κατόκισε παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, πάντα και κρυπτέ. Δεν είναι παρά τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Οι πλάκες οι ζωντανές, ο Θεός Λόγος, ο Λόγος που ήρθε και σκήνωσε ανάμεσά μας. Για την ιστορία μόνο σας σημειώνω ότι είναι πολύ αξιοπρόσεκτο ότι ο Θεός, ενώ επέτρεψε την βεβήλωση του ναού και του ναού του Σολομώντος και του ναού του Ζωροβάβελ και του ναού του Ηρώδου του Μεγάλου, διότι τρεις φορές εκτίστηκε ο ναός από τον Σολομώντα, τον Ζωροβάβελ μετά την αιχμαλωσία, την Βαβυλωνιακή, και από τον Ηρώδη στους χρόνους του Χριστού, τον οποίο καταστρέφουν οι Ρωμαίοι. Ενώ αυτός επέτρεψε την βεβήλωση του ναού σε βαθμό που ο Δανή λέγει το βδέλυγμα της ερημόσεως, να σταθούν θεότητες, αγάλματα, αγαπητοί μου, των αρχαίων, και να γίνονται πορνικά πράγματα μέσα στο ναό του Θεού, στα Άγια και στα Άγια των Αγίων, δεν επέτρεψε να βεβηλωθεί η Διαθήκη, η κυβωτός της Διαθήκης. Αυτή εχρησιμοποιήθηκε, κρύφτηκε και τελείωσε η ιστορία της. Η νέα της ιστορία είναι εν Χριστώ Ιησού. Αυτή είναι η κυβωτός τώρα, ο Χριστός, ο κεκριμένος θησαυρός μας που ανοίγει στον ουρανό. Έτσι λοιπόν, όταν ανοίγει ο ναός του Θεού και φαίνεται η κυβωτός της Διαθήκης εις τον ναό, είναι η ετοιμασμένη βασιλεία του Θεού. Αυτή την οποία θα έχουν όλοι εκείνοι οι οποίοι θα αγωνιστούν στη ζωή τους με κάθε τρόπο.